Πάμε στην Καλαμαριά, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη με πρωτοβουλία του γραφείου του Πρωθυπουργού για το θέμα του στρατοπέδου Κόδρα. Περισσότερα θα μας πει ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, ο κύριος Μπακογλίδης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας από την Καλαμαριά. Πράγματι, έτσι όπως τα είπατε, είναι. Το μεσημέρι είχαμε μία πολύ ωραία συνάντηση στο γραφείο του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν οι υπηρεσίες του Δήμου, η Εφορία Νεωτέρων Μνημείων, το Υπουργείο Πολιτισμού, η Αρχαιολογία, όπου ήταν σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης που κάναμε, όσον αφορά τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για το στρατόπεδο Κόδρα. Να σας πω ότι μέσα στα πλαίσια αυτών των υποχρεώσεων, ο Δήμος κατέγραψε όλα τα κτίρια, ιστορικά, διατηρηταία, παράνομα και μη. Ήδη ετοιμάζουμε ψηφίσεις πιστώσεων για τον καθαρισμό του χώρου, την περίφραξη του χώρου και τη φύλαξη του χώρου και φυσικά θα εκπονήσουμε το ειδικό χωρικό σχέδιο όλου του στρατοπέδου για που θα μας δείξει την κατεύθυνση ανάπτυξης και αξιοποίησής του. Ήταν μια σημαντική συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και τα αποτελέσματα θα φαίνονται τους επόμενους μήνες. Άλλωστε, είναι και αυτές οι λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν, κύριε Δήμαρχε, και τις οποίες τις είχατε επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να προχωρήσουν για να μπορέσει να γίνει και η αξιοποίηση όπως την επιθυμεί και την έχει σχεδιάσει ο Δήμος. Καταρχήν, χαιρετήσαμε την πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, όπου στο τέλος Γενάρη μας απέδωσε περίπου 200 στρέμματα από τα 340. Είναι μια σημαντική έκταση, όπου σιγά σιγά μπορούμε να αναδείξουμε κάποια σημεία και να μπαίνει ο κόσμος και να χαίρεται αυτόν τον πανέμορφο χώρο και παράλληλα θα λύσουμε και τα άλλα ζητήματα. Απλά οι συμπολίτες που μας ακούνε αυτή την ώρα ή και οι άλλοι οι οποίοι επισκέφτονται τον χώρο σίγουρα αισθάνονται λίγο έτσι στεναχώρια, διότι υπάρχει μια καθυστέρηση παρέμβασης από το Δήμο και τους συναρμόδιους φορείς. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να μπούμε νόμιμα, οργανωμένα, για να μην κινδυνεύει η προσπάθεια που θα κάνουμε από προσφυγές, είτε από τους ιδιοκτήτες, είτε από κατοίκους της γειτονιάς, και να μπορέσουμε και πάει μετά λίγο το σχέδιο μας παραπίσω. Άρα λοιπόν αυτή η καθυστέρηση δεν είναι πραγματική έτσι κολυσιεργία, απλώς δουλεύουν πολύ σωστά οι υπηρεσίες, συνεργάζονται με την Εφορία Νεωτέρων Μνημείων και με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ώστε οι παρεμβάσεις που θα γίνουν από το Δήμο να είναι σύμφωνα με τον νόμο, να μπορέσουμε να διώξουμε τις καταληψίες και να μπορέσει αυτός ο χώρος να αποδοθεί στους πολίτες της Καλαμαριάς και ευρύτερα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Άλλωστε, δώσαμε ένα στοίχημα, έτσι, βάλαμε ένα στοίχημα με τον εαυτό μας να μπορέσουμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, εκδηλώσει του παραθύναλος να γίνουν και μέσα στο στρατόπεδο Κόδρα. Μάλιστα. Ευχή λοιπόν όλων να γίνει η πραγματικότητα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ.